Ο Ρήγας αποτελεί μια μοναδική, πολύπλευρη και σπουδαία προσωπικότητα. Συγγραφέας ρομαντικών διηγημάτων και εκλεκευμένων επιστημονικών έργων, εκδότης χαρτών, κειμένων με χρησμούς και βιβλίων στρατιωτικής τακτικής, συγγραφέας του μοναδικού επαναστατικού προγράμματος που θα διατυπωθεί από τους υπόδηλους Έλληνες, ποιητής, τραγουδιστής, μουσικός και προπάντων, επαναστάτης. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, τις αρχαίες Φέρες, το 1757 από εύπορη οικογένεια. Για τα νεανικά του χρόνια λίγα πράγματα είναι γνωστά, όπως και για ένα μεγάλο μέρος των μετέπειτα δραστηριοτήτων του. Και αυτό γιατί ελάχιστες πληροφορίες για τη ζωή του διασώθηκαν και τα περισσότερα άτομα με τα οποία συνεργάστηκε εκτελέστηκαν. Τις βασικότερες πληροφορίες για τον ίδιο, την οικογένειά του και τη μετέπειτα δράση του κατέγραψε και έτσι έφτασαν ως εμάς ο συναγωνιστής του Χριστόφορος Περεβός, 1773-1863. Χριστόφορος Περεβός, σύντομος βιογραφία του αείδημου Ρήγα Φεραίου, του Θεταλού, Αθήνα, 1860, που μοιήθηκε αργότερα στη Φιλική Εταιρεία και είχε σημαντική συνεισφορά στην Επανάσταση. Σύμφωνα με τον Περεβό, ο Ρήγας διδάχτηκε τα πρώτα του γράμματα στην γενέτειρά του και συνέχισε τις σπουδές του στη φημισμένη σχολή της Αγοράς, στο Πύλιο. Σε ηλικία περίπου 20 ετών φεύγει από το Βελεστίνο για την Κωνσταντινούπολη με πιθανή ενδιάμεση στάση και διαμονή για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Άγιον Όρος. Στην πόλη γνωρίζεται με τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, 1726-1806. Μέγα διερμηνέα του Σουλτάνου και παππού του μετέπειτα αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας Αλεξάνδρου Υψηλάντη, 1792-1828, και γίνεται γραμματέας του. Στο περιβάλλον του πρίγκιπα και πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας, ο Ρήγας θα μορφωθεί περισσότερο και θα αυξήσει τις γνώσεις του στις ξένες γλώσσες. Όταν ο Υψηλάντης τοποθετείται ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο Ρήγας τον ακολουθεί. Κοντά στον Υψηλάντη μαθαίνει τα μυστικά της πολιτικής αλλά και της στρατιωτικής οργάνωσης και γνωρίζει καλύτερα το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης. Παράλληλα μελετάει φιλοσοφία και αρχαία ελληνική γραμματεία στην πλούσια βιβλιοθήκη του Έλληνα ηγεμόνα. Εν τω μεταξύ έχει ξεσπάσει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1787-1792 που θα καταλήξει με την ήττα των Τούρκων. Εν μέσω αυτών των εξελίξεων ο Ρήγας φεύγει από τη Βλαχία και το 1790 βρίσκεται στην Βιέννη, όπου εργάζεται ως διερμηνέας και γραμματέας του Χριστόφορου Κυρλιάνου, στον οποίον ο αυτοκράτορας της Αυστρίας έχει απονείμει τον τίτλο του Βαρόνου του Λάγκερφελντ για τις υπηρεσίες του προς τον Αυστριακό στρατό κατά τον πόλεμο που έχει αρχίσει 3 χρόνια πριν μεταξύ της Αυστρίας και Ρωσίας εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο αυτή ο Ρήγας εκδίδει στη Βιέννη τα πρώτα του βιβλία, το ερωτικού περιεχομένου «Σχολείων των Τελικάτων Εραστών», μια συλλογή μεταφρασμένων διηγημάτων από το έργο του Ντελαμπρετών, εμπλουτισμένη με στίχους φαναριώτικων τραγουδιών, στο οποίο εξυμνείται η φυσική ισότητα, και το «Φυσικής Απάνθισμα» από γαλλικές και γερμανικές πηγές, στο προήμιο του οποίου παραθέτει τη διάσημη σήμερα φράση του «Α. Φον Χάλερ, όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Επίσης, τον ίδιο καιρό, όπως ο ίδιος αναφέρει στο τέλος της «Φυσικής», μεταφράζει το βιβλίο του Μοντεσκιέ «Το Πνεύμα των Νόμων», δείχνοντας με αυτή του την κίνηση το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα αλλά και για τα συστήματα διακυβέρνησης των λαών. Όλες αυτές οι μελέτες, σε συνδυασμό με τα σημαντικά γεγονότα της εποχής, με κορυφαίο αυτό της Γαλλικής Επανάστασης, φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επαναστατικής σκέψης του Ρήγα και στη σύλληψη του επαναστατικού του σχεδίου. Ταυτόχρονα, μετά τις συμφωνίες μεταξύ Αυστρίας, Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αντιλαμβάνεται ότι οι σκλαβωμένοι Έλληνες και οι άλλοι λαοί των Βαλκανίων δεν έχουν τίποτε να περιμένουν από τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης.
Την ίδια περίοδο συνδέεται με μια ομάδα νεαρών που θα αποτελέσει το πρόπλασμα της μεταγενέστερης επαναστατικής του οργάνωσης. Η ομάδα συναντιέται στο πατάρι του τυπογραφείου Baumeister Πούλιου και στα τέλη του 1790 εκδίδει το μοναδικό δημοσιογραφικό όργανο του ελληνισμού, την Εφημερίδα. Στην ομάδα μετέχουν οι αδερφοί Πούλιου, ο Κύπριος Λόγιος Ιωάννης Καρατζάς, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, Λόγιος και από τις σημαντικότερες μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο συγγραφέας Γεώργιος Βενδότης από την Ζάκυνθο και άλλοι.